Χαίρετε, χαίρετε! Το είπα. Κώστα, καλημέρα! Αχιλέα, καλημέρα! Γεια σας, κύριε Σερέφα! Χαίρομαι... Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Θέλω να ξεκινήσω με μια ιστορία από τη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής, όπου έγινε μια συζήτηση για την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει σημαντική παραγωγική δυνατότητα και να μην είναι εξαρτημένη από εισαγωγές σε ιατρικό εξοπλισμό, κυρίως προστατευτικού χαρακτήρα. Αυτό λοιπόν το οποίο αποτελεί ακόμα σχέδιο για πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ξεκάθαρη πολιτική κατεύθυνση, εσείς με τη δικιά σας ευρηματικότητα, την ταχύτητα και αναλαμβάνοντας και ένα επιχειρηματικό ρίσκο, το κάνετε ήδη πράξη και θέλω πραγματικά από καρδιάς να σας συγχαρώ για την ταχύτητα με την οποία κινηθήκατε και για το γεγονός πια ότι παντρεύονται δύο σημαντικές ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις με μεγάλη προϋπηρεσία στον κλάδο, με εξαιρετική φήμη εντός και εκτός Ελλάδος, για να μπορούν να παράγουν πρώτες ύλες και κυρίως μάσκες χειρουργικές που τόσο μας είναι και θα μας είναι απαραίτητες σε χρόνο ρεκόρ και σε ποσότητες πολύ σημαντικές για να καλύψουν ένα όχι ευκαταφορόν το κομμάτι της ελληνικής αγοράς αλλά γιατί όχι και της αγοράς του εξωτερικού. Θα θέλαμε λοιπόν να μας μιλήσετε για αυτή την πρωτοβουλία, να μας πείτε ένα σύντομο έτσι ιστορικό του πώς δρομολογήθηκε όλη αυτή η διαδικασία. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ και το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον Υπουργό και τους υπουργούς και τους γενικούς γραμματείς και το Υπουργείο Υγείας, γιατί ξέρω ότι έπρεπε να συντονιστούν υπουργεία ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε και εμείς την απαραίτητη υποστήριξη για να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Τον όμως να πω ότι αυτή είναι μια έκφανση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στα καλύτερά της. Και με πολύ ενδιαφέρον αναμένω να μας ξεναγήσετε και έστω και διαδικτυακά στους χώρους παραγωγής και να μας πείτε περισσότερα για τα σχέδιά σας. Ο Κώστας, θα ξεκινήσεις εσύ. Η ηθικατική μας εταιρεία στη Σκωτία, Eden & Low, ήταν από τις πρώτες εταιρείες στον κόσμο που εγκατέστησαν τέτοια τεχνολογία και γραμμή παραγωγής. Το 1999, μετά την εξαγορά που κάναμε τότε που αγοράσαμε τον Eden & Low, ένα από τα πρώτα κινήσεις ήταν ότι μεταφέραμε την τεχνογνωσία στην Ξάνθη και στήσαμε ένα καινούργιο εργοστάσιο που παράγει και αυτό υφάσματα Span Bond. Αυτά τα υφάσματα χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές χρήσεις, μία από τις οποίες είναι τα ιατρικά μέσα προστασίας, οι μάσκες, τα gowns, οτιδήποτε άλλο είναι φτιαγμένο από ύφασμα. Σήμερα παράγουμε και στη Σκωτία και στην Ελλάδα. Με το που ξεκίνησε η ιστορία του κορονοϊού στην Κίνα καταρχάς, άρχισε να υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Καταλάβαμε ότι το θέμα των μασκών είναι κέριο. Έχοντας λοιπόν την τεχνογνωσία, τις επαφές, τους πελάτες, τους προμηθευτές, αποφασίσαμε και φέραμε το όσο γινόταν πιο γρήγορα μια μηχανή, ώστε να μπορέσουμε να καθετοποιήσουμε την παραγωγή μας, να καλύψουμε καταρχάς τις ανάγκες της περιοχής και της Ελλάδας βέβαια. Λέω της περιοχής γιατί έχουμε ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τη Θράκη, οπότε πάντα προτεραιότητα σε ό,τι κάνουμε έχει Θράκη και γι' αυτό και το όνομά μας είναι το Θράκη ή το Thrace στα αγγλικά και μπορώ να πω ότι πουλώντας σε 80 χώρες η λέξη Thrace είναι πια γνωστή σε πάρα πολύ κόσμο. Να ακούσουμε και δύο κουβέντες από τους κυρίους της Λαριπλάστ και μετά να πάμε να δούμε λίγο τους χώρους στα εργοστάσια. Εγώ θέλω να τονίσω κυρίως την ταχύτητα της επενδύσεώς μας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι σε 25 μέρες από την στιγμή που σκεφτήκαμε την ιδέα μέχρι τη στιγμή που την υλοποιήσαμε έχουμε καταφέρει αυτό το πράγμα. Και εδώ θέλω να πω και μπροστά στον Πρωθυπουργό να δώσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό μας. Κάνανε το ανθρωπίνο αδύνατο δυνατό. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και ξέρετε, στην ελληνική γλώσσα υπάρχει η λέξη φιλότιμο, όλες οι αρετές σε μία λέξη. Είναι πολύ σημαντικό που τρέξαμε όλα τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς κανένα business plan, χωρίς καμία επιδότηση,
κάτι που δεν είναι ορθό, κυρίως στο business plan, χωρίς καμία χρηματοδότηση, ήταν μια επένδυση καθαρά συναισθηματικού χαρακτήρα. Θέλω επίσης να τονίσω την δυνατότητα της παραγωγής μας. Έχουμε δύο πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές, στις οποίες δεν μπαίνει χέρι, και οι δυνατότητες παραγωγής είναι 9 εκατομμύρια τεμάχια μηνιαίως. Και αυτό θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, εξασφαλίζει και δίνει μια επάρκεια και ασφάλεια παραγωγής στην Ελλάδα. Θέλω να πω επίσης για το χώρο παραγωγής, ο οποίος έχει χτιστεί σύμφωνα με υποδείξεις του ΕΟΦ και με αυστηρούς κανόνες υγιεινής στην παραγωγή μας. Και θα χαρούμε πολύ να μας επισκεφτείτε με την πρώτη ευκαιρία. Λοιπόν, και επίσης θέλω να τελειώσω κλείνοντας για τις αδειοδοτήσεις. Εδώ λοιπόν είχαμε τη στήριξη και της οικίας περιφέρειας και κυρίως του κύριου Αγοραστού, αλλά όσο και την υποστήριξη της κεντρικής κυβέρνησης. Και για μας αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Υπήρχε πολύ ζωηρό, μεγάλο, υπήρχε ζωηρό ενδιαφέρον από τα αρμόδια Υπουργεία, το Υγεία στον κύριο Κικίλια, το Ανάπτυξη στον κύριο Γεωργιάδη, που έχει ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ οικείο για μας τους επιχειρηματίες, και φυσικά από εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ. Και όλοι εσείς διαμορφώσατε το πλαίσιο. Πραγματικά στα 30 χρόνια που κάνω επιχειρήν, είναι η πρώτη φορά που έχω δει τόσο καλά να συντονίζεται το κράτος με την επιχειρηματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόκληση τώρα είναι αυτό που ίσως φαντάζει για κάποιους να είναι μια εξαίρεση ειδικών συνθήκων, να το κάνουμε κανόνα, γιατί αυτή είναι η πρόθεσή μας γενικά ως προς τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων. Να ακούσουμε και από τον κύριο Νταβέλη δύο κουβέντες πριν πάμε να δούμε λίγο τους χώρους. Πρόεδρε, χρόνια σας πολλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη δυνατότητα που μας δίδετε. Όπως γνωρίζετε, εγώ επιχειρώ στον χώρο της υγείας, με τον όμιλο Υγείας Άνιμους. Για μένα όλα ξεκίνησαν περισσότερο μέσα από την υγειονομική αντίληψη για το τεράστιο πρόβλημα και τον επικείμενο κίνδυνο του κορονοϊού. Θεσμικά είμαι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και ο κύριος Τσερέπας είναι ο αντιπρόεδρος του ιδίου συνδέσμου. Έχουμε μια αγαστή σχέση από το 2016 με κυρίαρχο σύνθημά μας ότι η δύναμή μας είναι οι συνέργειες. Και είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς ότι ο υγειονομικός κίνδυνος, ο οποίος διέβλεψε την επέλαση του κορονοϊού και την ανάγκη της υγειονομικής μάσκας σε συνάρτηση με την παράδοση και την βιομηχανική εμπειρία του κ. Τσερέπα, παντρέψαμε λοιπόν αυτές τις δύο τάσεις. Τις λεπτομέρειες για την ταχύτητα εξυπηρέτησης σας τις ανέφερε ο κ. Τσερέπας ήδη. Είμαι ευτυχής που μπορούμε να συνδράμουμε στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό σε αυτήν την κοινωνική και εθνική ανάγκη και είμαστε ευτυχείς αν αυτό συνεχιστεί και περαιτέρω. Πολύ ωραία. Κώστα, να κάνουμε μια ξενάγηση. Ναι, πριν κάνουμε μια ξενάγηση, θα σας δείξω λίγο από τι αποτελείται μια μάσκα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια μάσκα χειρουργική. Αποτελείται από 3 εφάσματα. Το μπλε είναι το εξωτερικό. Είναι τύπου spandbond. Και αυτό έχει υδροφοβικές ιδιότητες, ώστε, επειδή αυτές έχουν σχεδιαστεί καταρχάς για το χειρουργείο, ώστε αν πέσει κάποιο υγρό ή αίμα, να μην διεισδύσει και απορροφηθεί από το ύφασμα. Το μεσαίο είναι το ύφασμα με μπλόν. Αυτό είναι που κάνει όλη τη δουλειά. Αυτό δηλαδή είναι ένα φίλτρο. Είναι ένα φίλτρο που σύμφωνα με τα απόφυτα, τα BFE, έχει βαθμό απόδοσης πάνω από 98%. Ο ιός αυτός είναι αρκετά μεγαλούτσικος, οπότε τον φιλτράρει με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Και το εσωτερικό ύφασμα είναι πάλι τύπου spandbond, λίγο πιο μαλακό, για να είναι άνετο στη χρήση. Η μάσκα αυτή, πέρα από το φιλτράρισμα, εξασφαλίζει και άνετη αναπνοή. Ας πάμε τώρα να δούμε λίγο, Χρήστο, να δούμε λίγο την παραγωγή του spandbond. Μετά θα μιλήσω εγώ για το Medlon, γιατί το Medlon το παράγουμε στη Σκωτία και για κάποια νέα που έχουμε σημερινά εκεί πέρα. Και μετά ο Κωνσταντίνος θα μας δείξει τις μάσκες. Χρήστο, σ' ακούμε.
Καλησπέρα. Χρόνια πολλά στο Παναγιώτη. Θα σας δείξω την παραγωγική διαδικασία του Spam Board. Είμαι αναγκασμένος να φοράω μάσκα λόγω της νέας πραγματικότητας την οποία βιώνουμε. Μπροστά σας θα δείτε την παραγωγή του Spam Board Non-Woven. Όπως θα δείτε, είναι μπλε στρώματος, το οποίο είναι για το εξωτερικό στρώμα, το εξωτερικό layer μάσκα. Θα δούμε τη γραμμή παραγωγής η οποία εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 2000. Η πρώτη μας ύλη είναι πολυπροπυλένιο από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο οδηγείται στο extruder. Με τη βοήθεια υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης, το extruder το εξωθεί σε 36.000 fiber, τα οποία με τη βοήθεια του αέρα οδηγούνται σε ένα νημάτα μεταφοράς. Το αποτέλεσμα είναι ένας πιστός, ένα web, το οποίο με καλευράρισμα καταλήγει στο spam board του Google. Η παραγωγική μας δυναμικότητα και αυτές οι δύο γραμμές παραγωγής, υπάρχει μία δεύτερη στο διπλανό θάλαμο, είναι 1,6 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, αντιστοιχεί σε 25 εκατομμύρια μάσκες συνερησίως. Το προϊόν μας εξάγεται σε όλες τις χώρες του κόσμου, κυρίως Ευρώπη και Αμερική. Το healthcare είναι μία από τις εφαρμογές μας. Πουλάμε και εφαρμογές για αγροτική προστασία, αντιπαγετικά υφάσματα. Πουλάμε για κατασκευές με διαπνέωσης μεμβράνες οροφής. Είναι σημαντικό να σας δείξουμε την πρώτη ύλη την οποία ξεκινάμε, πολυπροπυλένιο. Ο κυριότερος προμηθευτής μας είναι τα ελληνικά πετρέλαια της Θεσσαλονίκης. Και με τον εξοπλισμό που σας έδειξα, καταλήγουμε σε στα δύο τελικά μας προϊόντα, τα οποία είναι πρώτη ύλη για την παραγωγή της μάσκας. Το εξωτερικό layer και το εσωτερικό layer. Σημαντικό επίσης να σας πω ότι λόγω της νέας κατάστασης με τον κορονοϊό αναπτύξαμε μία μεμβράνη η οποία είναι διαπνέουσα. Βρίσκεται ήδη στις αγορές του εξωτερικού. Προσφέρει προστασία. Είναι αδιαπέραστο από το νερό και έχει υψηλή διαπνοή έτσι ώστε να προσφέρει άνεση σε αυτό που το φοράει. Το τελικό προϊόν το οποίο παράγεται με αυτή την πρώτη ύλη είναι protective apparel. Θα έχουμε δει όλοι πόσο σημαντικά είναι για την προστασία. Ωραία, να δούμε λίγο και τον κύριο... Κωνσταντίνε, πώς πάει το καινούργιο εργοστάσιο, δείξε μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά. Καλησπέρα κύριε Χαλιώρη, καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργή. Ευχαριστούμε για αυτή την εικονική επίσκεψη στην Ξάνθη. Πίσω μου βλέπουμε το χώρο παραγωγής χειρουργικών μασκών, η οποία παραδόθηκε, η μηχανή παραδόθηκε μόλις την Τετάρτη και ήδη είμαστε σε δίβαρδη λειτουργία, δύο βάρδιες την ημέρα. Και από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τετράβαρδη λειτουργία, 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα. Έχουμε ένα σύνολο προσωπικού, 56 άτομα, τα οποία από την επόμενη εβδομάδα θα είναι όλοι εδώ και θα παράγουν μάσκες. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να κάνουμε μια βόλτα μέσα, να δούμε λίγο τη διαδικασία παραγωγής. Βεβαίως. Γρήγορα και να ξαναβγούμε για να συζητήσουμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε μέσα στον χώρο παραγωγής. Από εδώ, αν μπορείς. Εδώ βλέπουμε την μηχανή παραγωγή. Συνδυάζει τα υφάσματα που συζητήσαμε νωρίτερα και παράγει το κύριο σώμα της μάσκας. Το επόμενο στάδιο παραγωγής είναι η συγκόλληση των air loops, τα λαστικάκια που μπαίνουν στα αυτιά. Μάλιστα. Και τελευταίο στάδιο είναι ο ποιοτικός έλεγχος. Η συσκευασία και ο ποιοτικός έλεγχος. Ελέγχουμε τις μάσκες για την καταλληλότητά τους και το μικροβιακό του φορτίο πριν αποδεσμευτούν
για την αγορά. Λοιπόν, αυτή είναι και η παραγωγή των μασκών. Πολύ γρήγορα έγιναν όλα. Βίωσα μια καταπληκτική εμπειρία μετά από τόσα χρόνια που δουλεύω. Το τελωνείο να περιμένει εμάς και μετά να κλείσει. Φανταστείτε το αεροπλάνο που ζυγιώθηκε στις 5 η ώρα και η μηχανή εκτελωνίστηκε εκείνη την ημέρα. Το φορτηγό περίμενε, ήταν στην Ξάνθη 8.30 το πρωί και στις 1 ή 2 νομίζω το μεσημέρι μου στείλανε βίντεο που η μηχανή δούλευε. Πρωτόγνωρα πράγματα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά το σημαντικό ποιο είναι, ότι αυτό μας δίνει κουράγιο, δίνει τρομακτική δύναμη στους ανθρώπους μας και θα έλεγα ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για όλη την ομάδα και της Ελλάδας και της Σκωτίας. Μέσα στην κρίση του κορονοϊού, το τμήμα R&D είχε 2 πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τη μία που σας έδειξε ο Χρήστος με την διαπνέουσα μεμβράνη για τα gowns και η άλλη αφορά τη Σκωτία που βρήκαν ένα προϊόν για να καλύψουμε το κενό για μάσκες FFP3. Επίσης μία καινοτομία και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς όταν χρειάζεται οι άνθρωποι βάζουν το μυαλό τους, δουλεύει και πολύ γρήγορα έχονται τα αποτελέσματα. Τα προηγούμενα χρόνια και εκεί είχαμε developments, είχαμε επιτυχίες, αλλά πέρανε πολύ παραπάνω καιρό και πολύ παραπάνω κόπο. Ωραία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την εξαιρετική δουλειά, για το χαίρομαι που δημιουργείται ένα οικοσύστημα πια στην Ελλάδα καθοτοποιημένης παραγωγής προστατευτικού υλικού. Με μεγάλη χαρά, σύντομα ελπίζω να αρχίσουμε να βγαίνουμε από τα περιοριστικά μέτρα, να μπορώ να επισκεφθώ και την εγκατάσταση στη Λάρισα και εσάς στα πλαστικά Θράκη στην Ξάνθη. Και εύχομαι κάθε επιτυχία και πάλι συγχαρητήρια.